κάναμε τρισάγιο για τους εθνομάρτυρες και ήρωες εκείνους, πατέρες και αδελφούς, που έπεσαν κάτι τη μάχη της Αλαμάνας, 23 Απριλίου 1821, σαν χθες. Ανάμεσά τους, ο ένδοξος και μεγάλος και ήρωας, Επίσκοπος Σαλόνων Ισαΐας, ο αδελφός του ο Παπαγιάννης και ο πλέον γνωστός σε όλους μας Αθανάσιος Διάκος, ο οποίος επολέμησε με ηρωικό φρόνημα, ακατάβλητη δύναμη και μεγάλη ανδρεία στη γέφυρα του Σπερχιού ποταμού, στη γέφυρα της Αλαμάνας, και έμεινε μόνος του με ελάχιστους συμπολεμιστές. Όλοι οι άλλοι ετράπησαν η φυγή ή αρνήθηκαν από την αρχή να πολεμήσουν. Και εκεί ο Μέγας Διάκος, ο Μέγας Αθανάσιος Διάκος δεν θέλησε να αφήσει το μετερίζι του και να φύγει. Στάθηκε φραγμός και εμπόδιο στις ορδές του Ομέρ Βριόν και του Κιωσέ Μεγμέτ και ήθελε να τους εμποδίσει από το να φτάσουν στην Πελοπόννησο και να καταπνίξουν την Επανάσταση. Του έφαραν άλογο να φύγει, τον βοηθούσαν να αφήσει τη μάχη και να σωθεί, αλλά εκείνος δεν το έκανε. Πολέμησε εκεί στι αρχαίες θερμοπύλες κοντά, όπου απέθανε και ο ένδοξος βασιλιά της Σπάρτης Λεωνίδας με τους 300 του, και τους επτακοσίους θεσποιείς. Ο αγώνας ήταν άνισος. Σκότωσαν τον αδελφό του Δημήτριο και έβαλε το πτώμα του, το λείψανό του, θα λέγαμε καλύτερα, ως ανάχωμα, ως μετερίζει. Οχυρώθηκε πίσω από το ηρωικό λείψανο του αδελφού του και πολεμούσε τον χτύπησαν του Καλβανί στο χέρι το δεξιό και το παρέλυσαν, το τσάκισαν. Με το αριστερό έριχνε τα πιστόλια του και φώναε στους συντρόφου να τον σκοτώσουν για να μην πέσει στα χέρια των Τούρκων, μα δεν υπήρχε κανένας. Του είχαν όλους φωνεύσει με τα μανία στου Καλβανί και έμεινε ο διάκος μοναχός με 18.000 εχθρών, αρβανιτάδων και υπολείπων και έπεσε στα χέρια των φοβερών εχθρών του. Τον συνέλαβαν δύο Τουρκαλβανοί και τον πήγαν στον Ομέρ Βριόνι και εκείνος τους έδωσε αμοιβή. Ένας από αυτούς που τον συνέλαβαν, αν και είχε τραυματιστεί με τα πιστόλια, από τα πιστόλια του Διάκου, παρεκάλε στον Μερβριόν και του λέει «Πασά μου, να του χαρίσεις τη ζωή, τέτοια παλικάρια δεν πρέπει να χάνονται». Και ο Μερβριόνης ήθελε να το κάνει. Είχε σκοπό να τον θεραπεύσει από την πληγή του χεριού και ύστερα να τον ελευθερώσει. Ήσαν φίλοι από τα Γιάννενα, είχαν υπηρετήσει τον Άλλη Πασά και λένε ότι ο Ομέρ ήταν Έλληνας και έγινε γενίτσαρος και εξωμότης από την οικογένεια τη Μεγάλη των Παλαιολόγων. Είχε μέσα του αίμα ελληνικό και το αίμα νερό δεν γίνεται, έχει μεγάλη σημασία αυτό. Και θέλησε λοιπόν να του χαρίσει τη ζωή. Αλλά ο Κιωσέ Μεχμέτ, αυτός ο κακός Πασάς και ο αγριάνθρωπος, όχι του λέει, δεν θα το κάνεις, θα τον ψήσει ζωντανόν. Γιατί εκεί στην Αλαμάνα σκότωσε εκείνη η αλήθεια τους ενδοξότερους και δυνατότερους μου Φανταστείτε τι αγώνα έκανε ο Αθανάσης Διάκος και ήταν μόλις 35 ετών. Και τότε βγήκε εντολή και διαταγή να τον σουβλίσουν. Και μόλις τ' άκουσε αυτός, του είπε δεν με φοβίζει τίποτα. Είμαι έτοιμο να πεθάνω για την πατρίδα και τη θρησκεία μου. Στη συνέχεια τον προέτρεψα να γίνει μουσουλμάνος. Να αρνηθεί την πίστη του την Ορθόδοξη και να ακολουθήσει το Κοράνιο. Να ακολουθήσει το ψεύος και το σκοτάδι να ακολουθήσει, πως θα έλεγε ο Πατροκοσμάς, την κάλπη και η θρησκεία των Μοχαμετάνων. Και εκείνο τι τους είπε, αφού του είπαν γίνεσαι Τούρκος διάκομο την πίστη σου να αλλάξει. Εκείνο τους απήντησε, εγώ γρεκός γεννήθηκα, γρεκός και θα πεθάνω. Πάτε και εσείς και οι πίστη σας μουρτάτες να χαθείτε. Έλληνας γεννήθηκα, και Έλληνα θα πεθάνω. Έλληνα στα χρόνια εκείνα και καθ' όλη την τουρκοκρατία και μέχρι σήμερα σήμαινε τον Ορθόδοξο Έλληνα. Τον Ορθόδοξο Χριστιανό Έλληνα, τον Ρωμαίο εκείνο τον Παλικαρά που ήταν βαφτισμένο στην κολυμπήθρα του Χριστού και ήταν τέκνον της Εκκλησίας και τέκνον της Πατρίδος και είχε μέσα του λατρεία για τον Χριστό και αγάπη μέχρι θυσία για τον συνάνθρωπο και στο όνομα του Χριστού. Αυτό ήταν ο μεγάλο Αθανάσιος Διάκο και οι υπόλοιποι. Από μικρό πήγε στην Αρτοτίνα και εμόνασε. Έγινε και διάκονο. Ήταν όντω λεβεντόκορμο και αγγελοπρόσωπος και άνθρωπος εναρέ του βίου, αγνότητος και καθαρότητος και κινήτρων ιερών πλήρης. Έλαμπε, ήταν σαν άγγελος και σαν άγιος και σαν ήρωας και σαν σπουδαίος ασκητής. Και έμαθε ακόμα στο μοναστήρι να είναι ταπεινός και μετριόφρον και αν έκανε κατορθώματα μεγάλα ή μικρά τα απέδε στο Χριστό του. Και ακόμα έμαθε να έχει πίστη βουνό, να έχει εμπιστοσύνη μεγάλη στον Παντοκράτορα Κύριο και αγάπη και σέβα στην Παναγιά και στους Αγίους. Και εκεί στα γύρω ήταν ένας πασάς, σκληρός και λάχνος όπως λέει η βιογραφία και σκέφτηκε αρνητικά για τον Αθανάσιο Διάκο. Προσπαθούσε να βρει ευκαιρία να κάνει το ανώσιον θέλημά του. Το έμαθο ο διάκος και βγήκε στα βουνά. Έκαμε αντίσταση κατά της ανηθικότητος και της διαφθοράς. Επειδή εκείνοι είχαν στα χέρια τους την εξουσία νόμιζαν πως μπορούσαν να κάνουν στους ανθρώπους και μάλιστα στους σκλάβους στους ανθρώπους ό,τι θέλουν. αμοδιάκος δεν τα σήκωνε αυτά. Πήρε τον τουφέκι του και ανέβηκε στο βουνό και στέλνει τα γένια και τα ράσα στον Πασά και λέει πάρτα να σε ευλογούνε. Εγώ δεν πρόκειται ποτέ μπροστά σου να προσκυνήσω και πολύ περισσότερο να κάνω τις αθέμητες βουλές και ορέξει σου. Τι λεβέντης, τι ήρωας, τι μεγάλος, τι υπέροχος, τι βγάνει η ρωμιοσύνη, τι βγάζει η λεβεντογένα ελληνική ορθόδοξη εκκλησία, και κατά την μαρτυρία των βιογράφων του, αλλά και του Σπύρου Μελά στα ματωμένα ράσα, ο Αθανάσης Διάκος έτσι υπέγραφε. Όχι Θανάης, Αθανά, έχει σχέση με την Αθανασία. Θανάης τα πει αυτός πεθαίνει. Αθανά ήταν η αγνότερη και η υπεροχότερη μορφή της μεγάλης ελληνικής εθνικού απολευθερωτικής του 1821. Μεγάλη μορφή, μεγάλη ψυχή. Και πήγε μετά στον Αλή Πασά μαζί με τον Οδυσσέα Ανδρούτσο που ήταν φίλοι, φίλοι αληθινοί. Και όποιο βρει φίλο αληθινό, ο αληθινός φίλος είναι φάρμακον ζωής, κάτι Σοφία Σιράχ. Πήγαν εκεί, τον είδε άξιον και πανάξιον το θηρίον της Υπήρου ο αλλι Πασάς ο Τεπελενγής τον ζήλεψε αλλά και τον φοβήθηκε. Σου λέει αυτός έχει ανδρία, δεν προσκυνάει κανέναν, είναι δυνατός, είναι έξυπνος. Σου λέει μη με φωνεύσει, μη μου πάρει την εξουσία. Και βάζει τον Οδυσσέα Ανδρούτσο και του λέει θα πάρεις αυτά και αυτά και θα σου δώσω αξιώματα, θέλω αυτό να μου τον βγάλεις από τη μέση. Μα ο Οδυσσέας Ανδρούτσος δεν έκανε τέτοια. Του έκαναν, α, δεν έκανε. Ήταν μεγάλο παλικάρι για εκείνο. Ήταν ο γιος του καπετάν Ανδρίτσου, του Ανδρέα Βερούση από τις Λιβανάτες. Εκείνο που έκανε όλο το μεγαλείο, πριν από την Επανάσταση και πέθανε μαρτυρικά στη βασιλεύουσα, προδομένος από τους ενωτούς, στους βάρβαρους Τούρκους δεν τον εφώνευσε τον Αθανάσιο Διάκο, αλλά και τον επροστάτευσε, χωρίς ποτέ να του υπεί αυτή την εκδούλευση που του έκανε. Δεν του ανέφερε ποτέ του Αθανασίου Διάκο, μεγάλος Οδυσσέας, ότι ο Πασάς, ο Αλή Πασάς μου είπε να σε φωνεύσω και εγώ δεν σε φώνευσα. Δεν λέγονται αυτά. Γίνονται και δεν λέγονται. Τον προστάτευσε και τον εφύλαξε. Και έφυγαν μετά, ήρθαν στη Λιβαδιά, ανέλαβε ο Ανδρούτσος εκεί το αρματολίκι της Λιβαδιάς, είχε πρωτοπαλίκαρα τον Αθανάση Διάκο. Χρειάστηκε όμως ο Οδυσσέας να πάει πάλι στον Τύρανο να υπηρετήσει. Γιατί πήγαιναν εκεί. Για να μάθουν την τέχνη του πολέμου, να μαθαίνουν μυστικά, να έχουν γνωριμίες, να επηρεάζουν υπέρ της πατρίδος και της πίσως, ακόμη και τους εχθρούς, να μαθαίνουν να πολεμούν και και τ' άλλο. Ο Ανδρούτζος έμεινε, ο Διάκος ξαναγύρισε στη Λιβαδιά και διαβοής όλα τα παλικάρια και ο λαός τον εξέλεξαν αρχηγό και ήταν αρώτατος. Ενέπνε όμως εμπιστοσύνη. Ήταν ενάρετος, ήταν γενναίος, ήταν δυνατός και ήταν προπαντός ανιδιοτελής. Δεν μάζεψε για τον εαυτό του τίποτα, δεν έβαλε ποτέ τον εαυτό του μπροστά. Έβανε όμως τον Θεό μπροστά και πάνω στη σφραγίδα του είχε το Σταυρό του Χριστού, εδέσποζε πάνω στη σφραγίδα το Σταυρό, κυριαρχούσε στο κάτω μέρος τον δικέφαλο Αετός, το σύμβολο της Ρωμιοσύνης, της πονεμένης Ρωμιοσύνης που ένωνε πατρίδα και Χριστό, ο δικέφαλος Αετός. Και αν άγκασε τους Έλληνες, πήρε στα φτερά του τους Έλληνες, τους σκλάβους και τους ανέβασε στα βουνά, γιατί ο Αετός είναι και σύμβολο του ύψους, και από εκεί πολέμησαν με την γρεφτουριά, πολέμησαν με όλους και νίκησαν τους εχθρούς της πίστεως. Και έγραφε πάνω στη σφραγίδα «Ο Θεός νικά». Και σήκωσαν εκεί όταν ήρθε η Επανάσταση τη σημαία της Επαναστάσεως, ο Σαρματολός της Λιβαδιάς και η σημαία ότι ήταν λευκό πανί στο να μέρος είχε την εικόνα πιανού του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου. Και από την άλλη της λέξης «ελευθερία ή θάνατος». Μόλις είδαν οι Τούρκοι τους Έλληνες να σηκώνουν σημαία επαναστατική και να είναι έτοιμοι να ορμήσουν κλείστηκα στο κάστρο. Μα σε λίγες ημέρες ο Αθανάσης Διάκος τους εξεπόρθησε, τους έβγαλε από εκεί, και ελευθέρωσε τη λιβαδιά και προχωρούσαν και έκαναν υπέροχες πράξεις φυσίας και γενναιότητος για την πίστη και το γένος. Όταν έμαθε ο Χουρσίτ Πασάς που πολιορκούσε τον επαναστάτη Αλή Πασά στα Γιάννενα, ο γενικός στρατηγός των τουρκικών δυνάμεων ήταν ο Χουρσίτ, όταν έμαθε την επανάσταση στην Πελοπόννησο τα έχασε. Και τι κάνει, στέλνει δύο στρατιές προς τα κάτω. Μία με τον Ομέρ Βριόνι και μία με τον Γιοσέμεχμετ, Μεχμέτ. Με δύναμη περίπου από 9 έως 16.000 στρατού, υπηκού και πεζού και βοηθητικών. Και τότε, να πω και κάτι άλλο που μου ήρθε, τον Αλή Πασά ξέρετε ποιος τον έπεισε τελικά να επαναστατήσει τη υψηλής πύλης Ποιος τον έπεισε το Πάσχα του 1819, ο Ιωάννης Καποδίστριας. Είχε κατεβεί στους κορφούς, στην Κέρκυρα την πατρίδα του, να είδε τους δικούς του με αυτό το πρόσχημα, πέρασε στα Γιάννενα, μίλησε με τον Άλλη Πασά και τον έπεισε να επαναστατήσει εναντίον της υψηλή πύλη. Αυτό για τους κλαβωμένους Έλληνες ήταν μεγάλη επιτυχία και μεγάλη βοήθεια δεν θα ήταν απασχολημένοι οι Τούρκοι στρατιώτε και ο Σουλτάνο και οι υπόλοιποι με τον Αλή, θα κάνανε ένα είδο εμφυλίου πολέμου και θα μπορούσαν οι Έλληνε να επαναστατήσουν ευχερέστερον και να επιτύχουν. Να Η επιτύχουν. αιωνία η μνήμη και του Ιωάννου Καποδιστρίου. Όταν έμαθαν λοιπόν οι καπεταναίοι της Ρούμελης και ανάμεσά τους ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο Αθανάσης Διάκος, ο Διοβουνιώτης, ο Πανουριάς, ο Τράκας και οι υπόλοιποι σκέφτηκαν να εμποδίσουν τις τουρκικές ορδές προκειμένου να φτάσουν στην Πελοπόννησο και να εξαφανίσουν και να σβήσουν την Επανάσταση. Γι' αυτό και μπήκαν μπροστά και έφραξαν τους δρόμους. Και ο Αθανάσης Διάκος με 400 παλικάρια έπιασε το γεφύρι της Αλαμάνας του Περχιού Ποταμού, εκεί στη Χαλκομάτα, στις αρχαίες θερμοπύλες, που από εκεί μπορούσαν να περάσουν οι Τούρκοι και να πάνε και στη Βιωτία, και στη Φωκίδα, και στη Δωρίδα. Οι άλλοι, όπως είπα και στην αρχή, διασκορπίστηκαν και έμεινε ο Διάκος μοναχός. Τον έσυραν λοιπόν, τον πήγαν στη Λαμία. Η μάχη έγινε σαν εχθές, 23 Απριλίου 1821 και σαν σήμερα 24 Απριλίου 14 μέρες αφότου είχε απαγχωνιστεί ο Μέγας Πατριάρχης Γρηγόριος στην Κωνσταντινούπολη ένας άλλος κληρικός ένδοξος και άσπιλος και σπουδαίος ο Αθανάσης Διάκος εσουβλίζεται στο Ζητούνι στη Λαμία υπερπίστεος και πατρίδος υπό των αθέων και βαρβάρων αγαρινών. Εκείνοι τον εσούβλιζαν και αυτός χαμογελούσε και όπως λέει ο βιογράφος του Χριστοφόρος Περεβός του σύβριζε με τα γενναιότητος και έκαμε τη μεγαλύτερη υπομονή γιατί η πόνια από το σούβλισμα ήταν αφόρητη μα η ψυχή δεν έβγαινε και ύστερα σήκωσαν όρθια τη σούβλα με περασμένον σ' αυτήν τον Αθανάση Διάκο και άρχισαν να τον πυροβολούν γιατί φοβόνισαν πως, πως αν τον άφηνα στη σούβλα μπορούσε να αναστηθεί, μπορούσε να σηκωθεί και μπορούσε να φύγει. Και εκεί του έκαμαν με τις σφαίρες διάτριτο το σώμα και το μαρτύριο ανυπόφορο και φοβερό και φοβερότατο. Και όχι μόνο αυτό, έφεραν και τα κεφάλια των συναγωνιστών του που έπεσαν στην Αλαμάνα και τα έγδαραν μπροστά του για να του μεγαλώσουν τον πόνο και τη θλίψη και να τον σκάσουν και τον θανατώσουν στην κυριολεξία. Έγδαραν κάμποσες κεφαλές και του επισκόπου Ισαΐα του Σαλόνων και του αδελφού του επισκόπου Ισαΐα Παπαγιάννη και του αδελφού του Αθανασίου Διάκου Δημητρίου και όλων των υπολείπων και ο Διάκος μέσα στον αφόρητο και άφατο πόνο του τα έβλεπε όλα αυτά και πώς αισθανόταν εκείνος ξέρει και ο Χριστός μας που τον έβλεπε και οι Παναγιά και οι Άγιοι που τον επαράστεκαν. Και στο τέλος αναφέρει ο μεγάλος Βαλαωρίτ και η υπόλοιποι ιστορική πριν παραδώσει την ψυχούλα του στον πλάστη είπε με ένα ανθρώπινο παράπονο σαν εκείνο και τηρουμένο των ανολογιών, που είπε ο Χριστός τον Πατέρα του «Θεέ μου, Θεέ μου, να τι με εγκατέλειπες» Εκείνος είπε ο μεγάλος διάκος, για ιδέες καιρό που διάλεξε ο χάρος να με πάρει, τώρα πανθίζουν τα κλαριά και βγάζει η γη χορτάρι. Και σαν σήμερα, 24 Απριλίου 1821, πριν από 182 χρόνια, ο μεγάλος Αθανάσιος Διάκος άφηνε μαρτυρικά την τελευταία ανάσα και πνοή του εκεί στο Ζητούνι, ο μεγάλος ήρωας της πίστεως και της πατρίδος και πήγε κοντά στον Άγιο Γρηγόριο τον Πέμπτο, στο Σαλόνον Ισαΐα, στον Παπαγιάννη του τον αδελφό του Σαλόνον Ισαΐα και πήγε κοντά σε τόσους άλλους νεομάρτυρες, εθνομάρτυρες και ήρωες που ήλθαν και παρέλαβαν την ψυχή μέσα από το σουβλισμένο και καταματωμένο και καταπληγωμένο σώμα και την ανέβασαν εν χαρά αρήτω και αγαλωμένο ποδί στη βασιλεία του Χριστού, όπου το εσφαγμένο αρνίον ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, όπου οι Άγιοι και οι μάρτυρες είναι αναπαυθεί, όπως λέει η Ιερά Αποκάλυψης, εκ των κόπων αυτού, τα δέργα αυτού ακολουθεί με τα ταύτα. Η θυσία του Διάκου, η ηρωική και η μεγάλη ενέπνευσε, τους μετατάφτα αγωνιστάς και καθώς πολεμούσαν θυμόντουσαν αφενός το σκοινί του Πατριάρχη και αφετέρου τη σούβλα του Αθανασίου Διάκου και έπαιρναν με τις ευχές των και τις ευχές όλων των νεομαρτύρων και ηρών δύναμη ακατάβλητη γινόντουσαν ήρωες και οι μύθαιοι, οι μεγάλοι πολεμάρχοι του 21 οι κληρικοί, οι μοναχοί και οι λαϊκοί και σήμερα δεν πρέπει να τους ξεχνάμε. διότι αν τους ξεχάσουμε και προπαντός αν δεν εμπνεώμεθα από το μαρτύριο, τις ηρωικές πράξεις και τα επικά τους κατορθώματα, θα σβήσουμε ως Ελλάς. Γιατί εκείνοι έζησαν και μεγαλούργησαν μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Αγκάλιασαν τον εσταυρωμένο Χριστό και τη θλιμμένη Παναγιά και τους Αγίους και τους μάρτυρες και έγιναν και εκείνοι και άγιοι και ήρωες και ευεργέτες και σημαντικοί και ελευθέρωσαν την πατρίδα μας. Σήμερα που έχουμε δεύτερη τουρκοκρατία και είναι πιο ύπουλοι γεμίσαμε βαρβάρους αδελφοί μου, δεν το βλέπετε. Οι πολιτικοί καμώνονται, οι υπόλοιποι που τους βοηθάνε μας βρίζουν, ακόμη δε και κληρικοί μας χλεβάζουν διότι τα βάζουμε τους μεθα... μετανάστες. Δεν τα βάζουμε ακριβώ με του μετανάστε, αλλά με την τακτική εκείνων οι οποίοι φέρνουν εδώ όλου του ταλέπορου τη γη. Βαρβάρου, ασθενεί, δυσκολεμένου, και εμεί με εδώ, δηλαδή τι γίνεται, και τόσα άλλα. Γιατί, γιατί, και ενώ οι δικοί μα οι πρόμαχοι και οι υπέρμαχοι έχησαν το αίμα του, έδωσαν τη ζωή του, να μείνει ελεύθερο αυτό ο τόπο. Ας πάνε αλλού. Ας μείνουν στην πατρίδα τους. Εμάς τους Έλληνες όταν μας έδιωχναν από τη Μικρασία και από τις άλλες αιστείες, μας επετσόκοβαν, μας πέταγαν στη θάλασσα, μας έσφαζαν και όσοι πρόλαβαν μόνο ήρθαν εδώ, τα ταλέποροι. Εμείς δεν κάνουμε έτσι, αλλά πρέπει να φροντίσουμε την πατρίδα μας, να φροντίσουμε την εκκλησία μας, να εισιάξουμε και να στολίσουμε τον τόπο αυτό που τον ελευθέρωσαν οι μεγάλοι εκείνοι πολεμάρχοι. Τους το οφείλουμε, τους το χρεωστούμε και αν χρειαστεί να θυσιαστούμε κι εμείς και μακάρι να χύσουμε το αίμα μας υπερπίστεως και πατρίδος, τιμώντας όλους εκείνους που απέθαναν για την πίστη και το γένος και παραδίνοντας τις σκητάλη στα παιδιά μας και στους αγέννητους που έρχονται ότι εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε και δεν μπορούσαμε, προκειμένου να κρατήσουμε την πατρίδα και την εκκλησιά μας ελεύθερη, προκειμένου να κρατήσουμε τα όσια και τα ιερά, προκειμένου να κρατήσουμε την ιερή γλώσσα της πατρίδος μας, τη γλώσσα του Ευαγγελίου, τη γλώσσα της Εκκλησίας, τη γλώσσα των Αγγέλων, τη γλώσσα των Θεών, το, μεγα, το μεγάλο αυτό εκφραστικό όργανο που μερικοί ξένοι τη θαυμάζουν, τη μαθαίνουν και την κρατούν. Και μου λέει κάποιος το μεσημέρι, εγώ πάτερ ήταν ξένος, έχω γεννηθεί για Έλληνας. Έχω γεννηθεί για την Ελλάδα. Έμαθα τη γλώσσα αμέσως. Και ενώ πρώτα είχα ταραχή και δειλία και δυσκολία με τη δική μου, όταν έμαθα τη γλώσσα την ελληνική και τη μιλάω, θεραπεύτηκα, ισορρόπησα. Το ξέρετε αυτό. Και σήμερα βάζουν οι πάντες προκειμένου να εξαφανίσουν τη γλώσσα μας, να εξαφανίσουν τη θρησκεία μας, να εξαφανίσουν την πατρίδα μας. Θα κάνουμε κι εμείς αντίσταση, παλικάρι τα Γιωδιάκος. νέος, όμορφος, καλός, γενναίος, δυνατός, παλικαράς. Και όμως τα έδωσε όλα, γιατί ο άνθρωπος χωρίς μεγάλες αξίες και υψηλά ιδανικά δεν μπορεί να ζήσει, δεν μπορεί να αισθανθεί το μεγαλείο και την προσφορά της ζωής. Και πάντα ένα πράγμα να ξέρουμε, ότι η άδολη θυσία συγκινεί, πως μας συγκινεί απολύτως η θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που σε λίγες ημέρες θα κληθούμε να την εορτάσουμε, να την τιμήσουμε και να κάνουμε ό,τι πρέπει. Έτσι και οι θυσίες των Αγίων και των Ιρών μας συγκινούν μέχρι δακρύων και μας εμπνέουν μέχρι αποφάσεων ιερών, μεγάλων και αποτελεσματικών. Θα ήθελα να κλείσω αυτή τη σημερινή κουβέντα μας για το μεγάλο Αθανάση Διάκο, γιατί έχουμε και κάτι άλλο να πούμε ακόμη, διαβάζοντας την αφεντιά σας ένα κομμάτι από το υπέροχο επικολληρικό ποίημα του μεγάλου Βαλαωρίτη, που έχει τίτλον «Αθανάσης Διάκος» είναι το άσμα το πρώτον, υπότιτλος η παραμονή, παραμονή της μάχης της αλαμάνα. Και ο Διάκος αφού έστειλε το μήτρο να δει στο βουνό τι γίνεται, τι κάνει στη συνέχεια, σας διαβάζω μόνο κομμάτια, και ύστερα πέφτει κατά γης, γονατιστός την πέτρα να προσευχηθεί. Αδέρφια παλικάρια μου, ελάτε ολογυρά μου, και γονατίσετε με με. Ο κόσμος τη χαρά του είναι ανφοστόλης τη εκκλησιά και δώ μας παραστέκει εκείνος που την έκτισε για να τον προσκυνούμε. Ήτανε νύχτα, τα βουνά, οι λαγκαδιές, τα δέντρα, οι βρύσες, τα γριολούλουδα, ο ουρανός, τα γέρι, στέκουν βουβά να ακούσουνε την προσευχή του διάκου. Όταν η μαύρη μάνα μου εμπρό σε μιαν εικόνα, πλάστη μου με γονάτιζε με σταυρωμένα χέρ, με σταυρωτά τα χέρια και μ' όλεγε να δεηθώ για κιούς που τον χειμώνα σαλίκια τρέχαν στα βουνά με χιόνια μαγριοκέρια για να μιζούνε στο ζυγό. Ένιωθα τη φωνή μου να ξεψυχάει στα χείλη μου, εσπάραζε η καρδιά μου, με τρέμανε τα γόνατα, σαν άθελε η ψυχή μου να φύγει με τη δέηση από τα σωθικά μου». Ύστερα μου έλεγε κρυφά να σου ζητώ τη χάρη, να μ' αξιώσει μια φορά ένα σπαθί να ζώσω και να μην έρθει ο θάνατος να με έβρει να με πάρει πριν πολεμήσω ελεύθερος για σε πριν το ματώσω, πατέρα παντοδύναμε. Άκουσε την ευχή μου, μου φύτευσες με στην καρδιά αγάπη, πίστη, ελπίδα. Έδωκες μια ναχτίδα σου αθέρα στο σπαθί μου και μου πες, τώρα πέθανε για μέ, για την πατρίδα. Έτοιμος είμαι πλάστη μου, λίγες στιγμές ακόμα και σβιώνται τά άστρα σου για μέ. Για μέ θα σκοτειδιάσει το όμορφο γλυκό χάραμα, θα μου κλειστεί το στόμα που εκελαϊδούσε στα βουνά, στη ρεματιά, στη βρύση. Θα μαραθούν τα πέφχα μου, αραχνιασμένη λύρα που μου ήταν άδραφο και όπου με μέ στη φτέρη αγκαλιασμένη πλάγιαζε, τώρα θα μείνει στήρα και στα ψυχοκουφάρι τη θένα τα γέρι. Όλα τα αφήνω με χαρά, χωρί να αναστενάξω, και το έχω περηφάνια μου που διάλεξε σε μένα αυτή την έρημη την ποριά με το κορμί να φράξω. Ευχαριστώ σε πλάστη μου. Δεν θα χαθούν σπαρμένα και θα μείνουν άκαρπα τα χαρακοκαλά μου. Ευλόγησέ την ετηγή όπου θα μαγκαλιάσει και σε κάθε κλονή από τα χώματά μου να γίνει αδιάβατο βουνό το μνήμα του Θανάση. Θεέ μου, ξημερωσέτεινε την αυριανή τη μέρα, θα μας θυμάται αρβανιτιά θα την τρώει ζήλια, θα χλιμητράνε τάλογα, θα καίνε τον αγέρα, με τα άγρια τα χνότα τους, γκέκικα καριοφύλια, θα γένουν πάλι τα θερμιά, λέμαργοι κατά βόθρα, χιλιάδες ήρθαν φεριστέ και χάρος οργοτόμος. Μου γκρίζουν, φοβερίζουνε πως δεν θα μείνει λόθρα σε αυτή τη δύστιγη τη γη, φωνιά, φωτιά, δρεπάνι, τρόμος. Και εμεί θα πάμε με χαρά σε αυτόν τον καταράχτη. Επάνω θέμα θα εσύ και τα πατήματά μας θα να έχουν για στήριγμα τη φοβερή της τάχτη πόμενες πίθα τη βαθιά στα σοφικά μας. Δυνάμωσέ μας πλάστη μου, για να ακουστεί τη δύση πως δεν απονεκρώθηκε και πως θα ανθοβολήσει τώρα με τα μαγιάπριλα η δουλωμένη χώρα, ευλογημένη ώρα. Και έχει κι άλλα πολλά. Α είναι αιωνία η μνήμη του Αθανασίου Διάκου και των υπολείπων και εμεί να έχουμε τις ευχές του, την έμπνευσή του και μακάρι ο Θεούλης μας αγαπά και η Παναγιά να αναδείξει και νέους Αθανασίους Διάκους και τους υπόλοιπους, τους χρειαζόμαστε. Και πορευόμαστε σιγά σιγά για το θείο πάθος και αναβαίνουμε κι εμείς μαζί με τον Χριστό και τους μαθητάς Του στα Ιεροσόλυμα, στην Αγία Πόλη, την οποία όταν είδε ο Χριστός από μακριά έκλαψε την έκλαψε, την πόνεσε, τη λυπήθηκε. Έτσι είναι ο Χριστός. Μας αγαπά απόλυτα, θερμά, αληθινά, εγκάρδια και μοναδικά. Και όταν μας βλέπει να είμαστε δύσκολα, όταν βλέπει την πόλη της ψυχής και της υπάρξεώς μας να υποφέρει και να κινδυνεύει, τι κάνει ο Χριστός, μας κλαίει. Μας κλαίει. Και πολλές φορές και εμείς βλέπουμε τα εικονίσματά Του να κλαίνε, να ματώνουν, να κινούνται, να συγκινούνται. Και αυτό είναι σημείο της μέγιστης της αγάπης του. Πορεύθη, ανάσε το Λάζαρο, του κανα μετά από μέρες στη Βιθανία, που σε διαβάσουμε στο Ευαγγέλιο της Κυριακής των Βαΐων, και ύστερα μπήκε στην Αγία Πόλη ο νικητής του θανάτου και ο βασιλιάς της ειρήνης. Ο λαός που πολλές φορές είχε παρασυρθεί από τους γραμματείς και οι Φαρισαίους και είχε βρεθεί αχάριστα και άστοργα στο Χριστό, τώρα αισθάνθηκε το μεγαλείο του. Και καθώς είδε και άκουσε το θαύμα της Αναστάσεως του Λαζάρου, έτρεξε και τον προϋπάντησε με τα κλαριά των φινίκων που είναι σύμβολα της νίκης αλλά και της αθανασίας. Μπήκε ο Ιησούς Χριστός στην Αγία Πόλη προέξι μερών του Πάσχα την Κυριακή των Βαΐων το απόγευμα, κάτω ιστορικούς και έρμηνευτάς. Και εσείς στη πόλη και ταράχθησαν οι αρχιερείς και οι υπόλοιποι Ιουδαίοι, είχε δε πάρα πολύ κόσμο, διότι πλησίαζε η εορτή του Πάσχα των Ιουδαίων και είχαν έλθει από τα πέρατα της γης όλοι οι Ιουδαίοι και οι προσήλυτοι προκειμένου να εορτάσουν το Ιουδαϊκό Πάσχα. Και ο Κύριος μετά την είσοδο παρουσιαζόταν στο ναό και στην αυλή του ναού, στο προαύλιο που το έλεγαν και μιλούσε στα πλήθη. Μιλούσε, θαυματουργούσε, παρηγορούσε, προέλεγε και άφηνε στον κοσμάκι τον αγαθό τις τελευταίες υποθήκες και συμβουλές του. Και το βράδυ πήγαινε στο όρος των ελαιών και η το, έκανε καταβλισμό, έμενε εκεί και περνούσε τη νύχτα του. Και ήρθε το πάλι και πάλι και πάλι. Και τη Μεγάλη Τετάρτη πήγε στη Βιθανία να αποχαιρετήσει τον Λάζαρο και τις αδερφές του. Και τον πατέρα του, το σήμερα, τον Φαρισαίο, που ήταν λεπρός, τον θεράπευσε. Ο Λάζαρος είχε αναστηθεί, και πήγαινε κόσμο και κοσμάκη και πίστευε στον Ιησού. Και ήθελαν να τον φωνεύσουν οι Ιουδαίοι, να τον φωνεύσουν το Λάζαρο, για να μην πηγαίνουν εκεί οι άνθρωποι, ο λαό και τον βλέπει και πιστεύει. Και αν τον φωνεύσει, το Ιησού δεν έχει τη δύναμη να τον αναστήσει. Τη βλακεία είναι η απιστία και ο φθόνο, πόσο τυφλώνει. Έφερε ο Ιησού τέσσερι μέρε ήταν πεθαμένα και τον έφερε. Ενώ ήταν ο ενώ άρχισε να διαλύεται και μύριζε τον έφερε. Τώρα αν το σκοτώσει εσείς δεν τον ξαναφέρνει αστεία πράγματα. Αλλά σας είπα, η απιστία, ο φθόνο και ο εγωισμός τυφλών τον άνθρωπο και γίνεται συν της άλλης και παράλογος και ανόητος και βλάξ. Του αποχαιρέτησε και γύρισε ο Κύριος. Την επόμενη έκανε το μυστικό δείπνο, παρέδωκε τα άκρατα μυστήρια, το σώμα και το αίμα του, στου και στην Αγία του Εκκλησία. Και τα έχουμε από τότε μέχρι σήμερα, 20 αιώνε. Και τα έχουμε τα άχραδα μυστήρια, το σώμα και το αίμα του, μέχρι τη, τη συντέλεια του αιώνα περίπου. Μεγαλύτερη προσφορά, μεγαλύτερη δωρεά, μεγαλύτερο καλό θα υπάρξει. Φτιάξα το μεσημέρι τη ειδήσει. Κάποιοι είπαν να μην πάνε να μεταλάβουν οι άνθρωποι τη Μεγάλη Εβδομάδα στην Εκκλησία, μην κολλήσουν γρήπη από τη Θεία και είπαν πάλι στην εκκλησία θα έχει συνοστισμό. Βρε στα λεωφορεία μα έχετε σαρδέλε και δεν μιλάει κανένα. Να κλειδώσουμε τα λεωφορεία όλα. Να τα βάλουμε να τα κάψουμε και όλα να τα τελειώνουμε. Και να διώξουμε και στου από εδώ πέρα να πάρουμε ανάσα. Αυτό του μάρανε. Αλλά αυτό είπα σε κάποιον που μιλάγαμε το μεσημέρι. Ο Ιησούς πονάει. Του πονάει. Ο Ισού του καίει την ψυχή. Του ανακαλεί την ενοχή έχουν το πλέγμα του ενόχου. Και όταν ακούν για τον Ιησού, για την Εκκλησία, πετάγονται στον ύπνο του. Όπω όταν ακούν οι Τούρκοι για την Αγία Σοφιά και την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, πετάγονται στον ύπνο του. Διότι ξέρουν τον δεν είναι δικά του. Είναι ξένα. Και κάποτε τα κλοπημαία επιστρέφονται. Επιστρέφονται. Κοιμάται το μυστικό δείπνο. Δεν έχω πολλή ώρα. Αυτά θα τα πούμε όλη τη μεγάλη εβδομάδα που θα είμαστε εδώ. Και από το ραδιόφωνο θα εκπομπέ. Θα ακούσει το πρόγραμμα. Πήγε στον κήπο τη Γερσημανία, όπου ήταν η μεγαλύτερη αγωνία που πέρασε κανεί πάνω στη γη, η αγωνία του Ιησού για την ανθρωπότητα και το βάρο που εδέχεται το επάνω του ένα αμαρτιών όλου του κόσμου. Που εκαλεί το να σηκώσει και να σηκώνει. Πέρασε τα μαρτύρια στον Άννα και στον Καϊάφα και στον Πιλάτο και πήρε στον ώμο, του έβαλαν στον ώμο το φοδερό σταυρό και έπεσε κάτι πορεία. Αν ο Ιησούς έπεσε φέραντος το στο σταυρό του, πόσο μάλλον εμείς ταλέπορη. Δεν πέφτομαι. Γι' αυτό λέει ο κ. Αλέξανδρος, εγώ αν τον φέρνω το σταυρό που μου δίνει ο Κύριος και ο καθένα έχει το δικό του, σύμφωνα με όσο αντέχει και όσο χρειάζεται για να σωθεί και να βοηθηθεί. Και αν δεν τον φέρνω, θα τον σέρνω και αν πέσω κάτω, θα τον πάρω θα τον τραβά μαζί με μένα. Τόσο μεγάλη ανάγκη έχουμε του Τιμίου Σταυρού και της Σωτηρίας. Και αν δεν τον φέρνω, θα τον σέρνω, γιατί δεν θέλω να τον χάσω. Και ανέβηκε ο Ιησούς Χριστός στο σταυρό του μαρτυρίου, ανάμεσα ουρανού και γης. Και εκεί επώνεσε όσο κανείς άλλος. Και έκλαψε και απέθανε. Και μετά από αυτόν περισσότερο από όλου πόνεσε η Παναγιά, η οποία εκείνη τη στιγμή ευάσταξε τον πόνο εκείνου που βαστάζει τα πάντα. Γι' αυτό και όταν έχουμε θλίψη, παρακαλώ με μιλάτε αν θέλετε, ακούγεται. Όταν έχουμε θλίψη και πόνο άφατο, α πηγαίνουμε στο Γολγοθά και α βλέπουμε τον Σταυρωμένο, την Παναγιά, την Πονεμένη, την Πολυπονεμένη, την Περαλγίσα, σαν είναι το πάθιο, όπω λέει ο Ήμνο, και του Αγίου, και τον Απόστολο Ιωάννη, και τι Μυροφόρε, και όποιου άλλου ήταν εκεί. Και αν μα αδικούν, α βλέπουμε τον Σταυρωμένο που υπέστη άδικο σφαγή και με το σταυρό του και το θάνατό του αγίασε και το άδικο, αγίασε και ο πόνος. Και μετά από τον Χριστό, τη Σταύρος και την Ανάσταση, όποιος αδικείται και όποιος πονά τι κάνει, αγιάζει. Όπως αγίασε και ο Αθανάσιος Διάκος και οι μάρτυρες και οι Άγιοι της Εκκλησίας και η πολυπονεμένη μάνα του που έγινε Παναγία. Παναγία είναι υπερθετικός βαθμός στα Βυζαντινά, το πάνε αντί Παναγιοτάτη. Και ύστερα έγινε η ταφή του Κυρίου και η Ανάσταση. Δεν θα ήθελα να πω άλλα, διότι δεν έχουμε χρόνο. Θα προσπαθούμε και θα κληθούμε να τα βιώσουμε αυτά. Το κήρυγμα από σήμερα σταματάει και θα συνεχίσουμε την Τετάρτη με την Κυριακή του Θώμα, 15 Μαΐου, πρώτα ο Θεός. Τρεις η ώρα θα κάνουμε εσπερινό με θεόρτιο της Αναστάσεως και στη συνέχεια θα κάνουμε ομιλία γιατί άλλο, για την Ανάσταση του Χριστού μας και τα υπόλοιπα. Όμως εδώ θα συνεχίσω με τις ακολουθίες. Το Σάββατο του Λαζάρου, 5 με 6 το πρωί, θα έχουμε Θεία Λειτουργία και μετά εξομολόγηση. Ρωτάνε πολλοί, τηλεφωνούν εδώ, τηλεφωνούν και στο σπίτι. Μετά τη Θεία Λειτουργία έχουμε πάντοτε εξομολόγηση και αν ρωτάνε κι άλλοι αν το λέτε. Και μετά τον Βαΐων το πρωί, 6 με 8, έχουμε Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα των Βαΐων, 3 με 4, ακολουθία του Ινφίου. Μεγάλη Τρίτη Απόγευμα, 3 με 4, πάλι ακολουθία του Νιουφίου. Μεγάλη Τετάρτη Απόγευμα, 3 με 4, ευχέλαιο και όρθρο. Μεγάλη Πέμπτη πρωί, 5 με 6, θεία λειτουργία, θεία μετάληψη και εξομολόγηση. Μεγάλη Πέμπτη Απόγευμα, 3 με 5, η ακολουθία των παθών. Μεγάλη Παρασκευή το πρωί, 8 με 10, τι μεγάλε ώρε και των εσπερινών τη αποκαθυλώσεω. Και το μεσημέρι, 3 με 5, τον επιτάφιο θρύνο. Μέγα Σάββατο πρωί, 5 με 6 το πρωί, θεία λειτουργία. Και το βράδυ, 11 με μία την πανηχίδα, δηλαδή τη Αναστάσεω των Όρθων και τη θεία λειτουργία τη Αναστάσεω του κυρίου. Και θα επανέλθουμε μετά από εκείνα στι 15 Μαου, Τετάρτη, πρώτο Θεό, θα κάνουμε τον Εσπερινό και το θείο κήρυγμα που σα προείπα. Τώρα στο ραδιόφωνο τη Εκκλησία, την κυριακή των Βαΐων το απόγευμα 6 με 6,5, θα έχει μια ομιλία σχετική. Και θα διαβάζουμε όλε αυτέ τι μέρε ύμνου του Ρωμανού για τη μεγάλη εβδομάδα και το πάθος του Κυρίου. Κυριακή λοιπόν 6 με 6,5. Δευτέρα 5 με 6, μια ολόκληρη ώρα. Τρίτη 5 με 6, τετάρτη 4 με 5 και με 5 έχουν ευχέλω στη Μονή Πετράκη και θα συνδεθούν. Πέμπτη 5 με 6, Μεγάλη Παρασκευή 5 με 6 και Μέγα Σάββατο 6 με 7. Είμαι σαφή, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ ολόψυχα και ολόθερμα τους πατέρες, το Ίδρυμα, του Σταθμό της Εκκλησίας μας και του ακροατά αυτού εγγύ και μακράν. Ζητώ συγγνώμη από όλου σα. Άγιε ημέρε είναι. Σα συγχωρώ και σα ευλογώ και εγώ. Και ευχαριστώ και εσά όλου που ήρθατε εδώ και κάναμε την όμορφη αυτή σύναξη. Διαβάσαμε το Μέγα Απόδειπνο και μιλήσαμε για τον Αθανάσιο Διάκο και για τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, για την πορεία του προς το πάθος και την Ανάσταση. Τώρα ας ψάλλουμε για τελευταία φορά τον ύμνο της Μεγάλης Σαρακοστής και να φύγουμε. Κύριε των δυνάμεων με θυμών γένου, άλλων γαρεκτό σου βοηθών, εμφλίψε συνού και χωμέ. Κύριε, των δυνάμεων ελέησον ημάς. Και πάλι χίλιες ευχαριστίες, καλή μεγάλη εβδομάδα, καλή Ανάσταση και καλό σας βράδυ.